Πού πάτε ρε? Με ευγενία θέλω να δω. Ευγενία, παιδιά. Δεν κοιτάει, δεν κοιτάει. Υπέρον. Πού πάτε? Πρέπει να σας κρίνουμε. Μήπως έχει σημασία τι δίσκο έχει μπροστά του. Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω ευγενία. Καλέ, κλείστε το λίγο καλύτερα. Κλείστε το λίγο καλύτερα. Ναι, γιατί... Καλά, ναι, εντάξει. Έχει ένα... Έβαλε που το έχει ένα σκίσιμο. Πώς σας λένε, ε? Εγώ είμαι ο Πουά και από εδώ είναι ο Πάολο. Πάολο. Με τι ασχολείστε, ε? Εγώ σπουδάζω οικονομικά, είμαι στο πτυχίο. Και παράλληλα κάνω και modeling. Εσείς? Εγώ ασχολούμαι με δίσκους, DJ. Εξού και όλο αυτό το συνοθήλευμα. Υπέροχο το βρήκα εγώ. Όχι, υπέροχο, καλό ήταν. Εντάξει, μην το λαθούμε. Είχε πλάκα. Αλλά όχι ότι ήταν και το κορυφαίο θέμα. Η λέξη υπέροχο νομίζω ότι πηγαίνει σε άλλα πράγματα. Αλλά ήταν διασκεδαστικό, νομίζω ότι αυτό που θέλατε να πετύχετε το καταφέρατε. Εμείς δεν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Να διασκεδάσετε. Για πλάκα το κάναμε. Ναι, 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 μια χαρά. Και ήταν ωραία ιδέα. Η ιδέα ήταν ωραία. Και μια χαρά πλάκα είχε. Γιατί δεν το αλλάζετε, ας πούμε, γιατί δεν πηγαίνετε σε ένα κλαμπ να κάνετε στριπτίζ τα βράδια? Εγώ βλέπω δύο νέα παιδιά αυτή τη στιγμή που έρχονται σε μια σκηνή και τσιτσιδώνονται, ας πούμε, για να γελάσει ο κόσμος. Γιατί δεν το κάνουν επαγγελματικά να πάνε σε μια σκηνή να βγάλουν και πέντε δεκάρες? Γιατί έτσι γουστάρουν. Δεν κάνουμε για επαγγελματικούς λόγους, δεν έχουμε εικόνα. Για πλάκα το κάνανε οι άνθρωποι πια, δεν ακούτε τι λένε. Μα ποια πλάκα, πλάκα είναι αυτό? Βεβαίως, εμείς δεν σκεδάσαμε τρελά. Λοιπόν, θα σας πω τη μαγική λέξη, πείτε ότι το κάναμε για φιλανθρωπικό σκοπό, είτε καθαρίσατε. Δεν το βρίσκω καθόλου αστείο, Βαγγέλη. Έλα, εσύ. Μα δεν το βρίσκω καθόλου αστείο. Βλέπω χημία επιτροπή. Κάτι δεν. Μα καλά και εσείς πια δεν έχετε το χιούμορ μαζί σας. Μα ποιο χιούμορ είναι αυτό? Βέβαια. Μα να βλέπω τα γεννητικά όργανα ανδρών επάνω στη σκηνή, μπροστά στα μάτια. Δεν φανιστήκανε. Ε, λίγο φανιστήκανε. Αυτοί που θέλουν να τα προσέξουν, τα προσέξουν. Εγώ πάντως τα είδα τα γεννητικά σας όργανα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Η Ευγενία τα είδε. Το οποίο σημαίνει ότι αν το κάνατε και καλά αυτό που κάνατε, δεν θα φαινότανε και τίποτα. Μα γι' αυτό το κάνατε. Δηλαδή καλά, ούτε σε αυτό, ούτε σε αυτό πετύχανε. Δεν σου πω, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Σας ορκίζομαι. Εσείς βαρεθήκατε. Εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Με συγχωρείτε, Βαγγέλη. Μα είναι πράγματι τώρα. Μα είναι δυνατόν να επικροτεί τέτοιου είδου. Είναι δυνατόν να επικροτεί τέτοιου είδου συμμετοχέ. Κρύβει. Λέω δεν μπορώ, Βαγγέλη. Έλα να κάτσε εδώ. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Στο καλό. Έλα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Μα είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έλα, Βαγγέλη. Μα είναι στο καλό. Στο καλό και με την ελληνική. Έμα πια αυτή δουλειά συνέχεια. Είπαμε. Δεν άλλαξαν θέση να πει αυτό. Μα απείλησε η κυρία Μανολίδη. Μα αυτό δεν είναι χιούμορ. Αυτό είναι αηδία. Χιούμορ να γελάμε όλοι. Άμα γελάει ο ένας είναι κρυάδα, δεν είναι χιούμορ. Μην ανεβάζεις τόνους, γιατί δεν σου βγαίνει καλή η φωνή, εντάξει. Συγγνώμη. Ναι, 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 δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει. Τώρα που απομακρύνθηκα, θα ηρεμήσω. Λοιπόν, φέρατε αναστάτωση. Σας περνάω. Όπως βλέπετε, φέρατε μεγάλη αναστάτωση. Τον περνάτε όλοι. Είμαι μέταλλις. Θα προσπαθήσω να σκεφτώ τι θα ψηφίσει η κυρία Μανολίδου. Θα πει. Ναι, έτσι.
τι θα πει κύριε Μανώλη. Βαγγέλη, θα τα ακούσεις και εσύ τώρα. Περίμενε. Σοβαρά. Και πού θα πας μετά. Θα τα ακούσεις και εσύ. Μετά πού θα πας. Προσέξτε γιατί είναι γκρεμό. Δεν είναι μετά το τσούλι. Λοιπόν, η θέση μου είναι αυτή που είπα προηγουμένως. Δεν το βρήκα ότι είναι υπέροχο όπως είπε ο Ηλίας, αλλά είναι διασκεδαστικό. Επομένως ψηφίζω ναι. Είμαστε δύο υπέρ. Ενωμένοι θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μια γυναίκα ταράκτη από ό,τι καταλάβω. Μια ταράκτη λες και δεν έχει ξαναδεί κάτι στη ζωή. Ναι, και την εκνεύρισε αυτό. Που... Εντάξει. Δεν ήταν η μόνη όποιος έχει τη μίγα μηγιάγης, δηλαδή, εγώ ξέρω και... Εμείς το κάναμε για πλάκα, εμείς το δούμε στο YouTube, μας άρεσε. Είχε πέραση εκεί πέρα που έγινε και το φέραμε μέσα αυτό εδώ πέρα. Να δούμε αν η Ελλάδα αντέχει ένα τέτοιο σοου και τελικά είδαμε ότι αντέχει. Την επόμενη φορά θα περιμένετε κάτι λίγο καλύτερο. Λίγο πιο σεμνά για να πάρουμε την ψήφα του Μανολίδου. Αλλά θα χάσουμε τον κύριο Ψινάκη, δεν ξέρω. Από το μία ή άλλη πάλι θα αλλάξουμε πάλι θέση για μας. Αυτό.